θα συμβεί αν πεθάνει η Βασίλισσα Ελισάβετ? Όσο απίστευτο και αν ακούγεται το σενάριο, αυτό απασχολεί από τώρα μακάβριες συσκέψεις υπό τον Υπουργό Προεδρίας της κυβέρνησης David Littington με τη συμμετοχή του Υπουργού Εσωτερικών, του Προέδρου της Βουλής και άλλων αξιωματούχων, σύμφωνα με τους Times της Κυριακής. Με τον κωδικό Castle Dove, η πρόβα θανάτου ίσως να έγινε όπως μεταδίδουν τα βρετανικά μέσα, καθώς η Βασίλισσα αισθάνθηκε αδιαθεσία την περασμένη εβδομάδα και ακύρωσε επίσημες εμφανίσεις της. Οι υπουργοί φέρεται να συζήτησαν και για τη διαδοχή, αφότου θα γίνει συνεδρίαση των 600 μελών του Συμβουλίου του Στέμματος. Υπάρχει ένα πολύ λεπτομερές σχέδιο για το τι θα συμβεί όταν οι 92χρονοι μονάρχες αποβιώσει. Η ανακοίνωση θα γίνει από το BBC, αφότου ενημερωθούν πρώτα συγκεκριμένοι ηγέτες χωρών ανάμεσά τους και αυτή της κοινοπολιτείας. Θα κηρυχθεί δεκαήμερο πένθος με δημόσιο προσκύνημα της Σορούτης στο Westminster Hall, με την ημέρα της κηδείας και της στέψης του νέου μονάρχη να είναι επίσης αργίες. Οι δημόσιες υπηρεσίες κατεβάζουν τα ρολά με το κόστος να υπολογίζεται ανάμεσα στα 1,2 με 6 δισεκατομμύρια στερλίνες από το Business Insider. Η κηδεία της Βασίλισσας σχεδιάζεται ήδη από το 1960. Η ίδια πάντως δηλώνει ακμεότατη και ταξίδεψε στη Σκωτία για τους εορτασμούς Holyrood.